Φίλες και φίλοι, καλησπέρα από το Δημοτικό Στάδιο Αλέκος Φρούσιος. Πολύ ωραίο κλίμα, ποδοσφαιρικό κλίμα εδώ, με τους φανατικούς φίλους της Αλιστράτης και του Δοξάτου να δίνουν τη δική τους μάχη στην κερκίδα. Τραγούδια από τη μια, τραγούδια από την άλλη. Τα ακούτε, θα δείτε σε λίγο. Θα γυρίσει και η κάμερα του Δημήτρη Μπουτζέκη προς τις δύο πλευρές της κερκίδας για να δείτε εδώ πρώτα τους φιλάθλους του Μακεδονικού. Και τώρα θα πάμε και από την άλλη μεριά να δούμε και τους φιλάθλους του Δοξάτου λίγο πριν ξεκινήσει αυτή η πολύ σημαντική αναμέτρηση μπαράζ των δύο δεύτερων της Β' ερασιτεχνικής κατηγορίας του νομού μας ανάμεσα στον Μακεδονικό Αλιστράτης και τους Φιλίππους Δοξάτου. Ρέφερι της αναμέτρησης ο Σάκης Δηλγεράκης με βοηθούς τη Δήμητρα Κοτανίδου και τον Αλέκο Παρασκευούδη. Και πάμε να δούμε τις εντεκάδες των δύο ομάδων. Και πρώτα για τους γηπεδούχους του Δοξάτου. Καραγιαννίδη στο τέρμα, 2 Βασιλακάκης, 3 Μαργαριτίδης, 4 Ιωαννίδης, 5 Γκοτζαμάνης, 6 Καραγιαννίδης, 7 Σερέτης, 8 Δημητριάδης, 9 Αποστολίδης Πάρης, 10 Θέμης Αγγελόπουλος και 11 Θεοδωράκης στο αρχικό σχήμα. Στον πάγκο Πολυχρονάκης, Λύκου, Σταγόπουλος και Μιλόπουλος. Πάμε και στο Μακεδονικό Αλιστράτης. Προπονητής βέβαια στο Δοξάτο ο Χρήστος Κιωσές, στο Μακεδονικό Αλιστράτης ο κύριος Αντωνιάδης που παρατάσει στο τέρμα τον Κακουλίδη με το νούμερο 15 και από εκεί και πέρα Αντωνιάδης, Δημητριάδης Αντώνης, Πασχάλης Γιάντσιος Μαλές, το Σούνογλου Παρασκευάς, Γιάντσιος Γιώργος, Μπάτζιος, Στέφανος Ιωαννίδης και Τρίφωνος στο αρχικό σχήμα. Εδώ η αναμνηστική φωτογραφία των δύο αρχηγών με το διαιτητικό τρίο. Και πάμε να δούμε και τον μπάγκο του Μακεδονικού με Μουλαδάκη, Χατζιμπουργάνη, Θεοφανίδη, Γιουσούφογλου, Αντωνιάδη, Αναστασιάδη, Μιλωνά, Χρήστο Γιάντσιο και Φουδούλη. Όλα έτοιμα λοιπόν για να ξεκινήσει αυτή η πολύ σπουδαία αναμέτρηση. Μακεδονικός Αλιστράτης Φίλιππη Δοξάτου, οι δύο δεύτεροι για το εισιτήριο στον τελικό του μπαράζ. Ο Άρης Φωτολίβους περιμένει το επόμενο Σάββατο τον αντίπαλό του. Μόλις τώρα, φίλες και φίλοι, ο Σάκης Δηλγεράκης σφυρίζει την έναρξη του αγώνα. Αλλά μόνο το. Για να δούμε αυτή την προσπάθεια τώρα με καλή πάσα για τον Μπάτζιο. Σαραντάρα παλιά από την άμυνα. Μπάτζιος, ωραία προσποίηση. Κρατάει την μπάλα, το σουτ. Θα μπλοκάρει ο Καραγιαννίδης. Αυτή είναι η πρώτη τελική στο μάτς. Αυτό το σουτ του Μπάτζιου στο 14 με διπλή προσπάθεια. Ελέγχει την μπάλα. Για να δούμε το Σερέτη τώρα. Θα παίξει για τον Μπάρι τον Αποστολίδη. Αυτό με μία στον Αγγελόπουλο και πάλι Αποστολίδης. Καλό σουτ. Η μπάλα out. Καλή φάση αυτή για τον Δοξάτο. Με την ωραία συνεργασία Θέμη Αγγελόπουλου και Πάρη Αποστολίδη. Το σουτ του Πάρη Αποστολίδη out στο 18. Δεξιά πλευρά. Το Σούνογλου εκτελεί προς την περιοχή. Καραγιαννίδης βγαίνει από μακρύ με τη γροφιά. Αντώνης Δημητριάδης το σουτ δοκάρι. Σουτ πάνω στη γραμμή. Πολύ μεγάλη ευκαιρία, υπάρχει offside. Πολύ μεγάλη ευκαιρία στη δεύτερη φάση μετά το σουτ του Αντώνη Δημητριάδη. Ο Στέφανος Ιωαννίδης χρεώνεται σε θέση offside. Πολύ μεγάλη φάση για το Μακεδονικό Αλιστράτης. Στο 21 μετά από την εκτέλεση φάουλ του το Σούνογλου έδιωξε με τη γροθιά ο Καραγιαννίδης, επανέφερε ο Αντώνης Δημητριάδης, η μπάλα βρήκε το δοκάρι και στη συνέχεια καταλογίστηκε σε θέση offside ο Στέφανος Ιωαννίδης. Όλα έτοιμα λοιπόν να συνεχιστεί το παιχνίδι μετά από αυτή την πρώτη πολύ μεγάλη φάση του μάτς για το Μακεδονικό. Το Σούνογλου εκτελεί προς την περιοχή. Ο Ιωαννίδης έκανε την κίνηση. Δεύτερη προσπάθεια από κοντά. Συνεχίζει ο Ιωαννίδης. Πέφτει σε αυτό πέναλτι. Πέναλτι για το Μακεδονικό. Η πτώση του Στέφανο Ιωαννίδη από το μαρκάρισμα που δέχτηκε μέσα στην περιοχή της Δοξάτου. Ζήτησαν offside. Η σημαία της Δήμητρας Κοτανίδου έμεινε χαμηλά. Ο Στέφανος Ιωαννίδης έκανε την προσπάθεια. Διπλή προσπάθεια. Τελικά πέφτει στο έδαφος ο Σάκης Δηλγεράκης. Δείχνει απευθείας στην άσπρη βούλα στο 26. Πέναλτι για το Μακεδονικό που κερδίζει ο Στέφανος Ιωαννίδης. Το Σούνογλου. Το Σούνογλου λοιπόν έτοιμος να εκτελέσει. Ο Καραγιαννίδης είναι τερματοφύλακας που έχει έφεση της αποκρούσης πέναλτι. Το Σούνογλου όμως πολύ ωραία εκτέλεση στην απέναντι γωνία. Ξεγελά τον Καραγιαννίδη. Πανηγυρίζουν εδώ μπροστά μας οι φίλοι του Μακεδονικού. Έξαλλοι πανηγυρισμοί. 0-1 δοξά το Μακεδονικός Αλιστράτης με σκόρερ τον Σούνογλου να πανηγυρίζει με τους οπαδούς του Μακεδονικού Αλιστράτης. 0-1 με σκόρερ τον Σούνογλου στο 27ο λεπτό της αναμέτρησης. Φίλιππη Δοξάτου, Μακεδονικός Αλιστράτης 0-1 με σκόρερ τον Σούνογλου στο 27. Πάρης Αποστολίδης εκτελεί προς την περιοχή. Κακουλίδης η έξοδος. Βγαίνει σύγκρουση με τον τερματοφύλακα. Επιθετικό φάουλ από τον Σάκη Δηλγεράκη. Αλλά έτσι κι αλλιώς η σημαία του Αλέκου Παρασκευούδη ήταν σηκωμένη για offside. Κακό κοντρόλ, νέο αβίαστο λάθος. Ο Ιωαννίδης κρατάει την μπάλα από μακριά. Θα κάνει ένα αρκετά φιλόδοξο σουτ. Δεν ήταν άσχημο. Η μπάλα κάπου βρήκε και είναι κόρνερ σε αυτό το σουτ του Ιωαννίδη. Το Σούνογλου εκτελεί. Δεύτερο δοκάρι. Καραγιαννίδης δεν διώχνει με ασφάλεια την μπάλα. Γιάντσιος διεκδικεί. Πέφτει ο Καραγιαννίδης, μπλοκάρει.
Σε ένα γενικά κλειστό παιχνίδι με λίγες καλές στιγμές, αλλά με ένα γκολ για τους φιλοξενούμενους, τους τυπικά φιλοξενούμενους. Εδώ Δημητριάδης κερδίζει μια κόντρα. Ο Ιωαννίδης δεν έχει βγει μπάλα, για να δούμε. Ιωαννίδης κρατάει, γυρίζει. Μπάτζιος από κοντά. Η ευκαιρία της χρονιάς σε άδεια εστία. Ο Μπάτζιος δεν μπόρεσε από κοντά να τη στείλει στα δίχτυα. Ο Ιωαννίδης του σέρβιρε έτοιμο γκολ. Ο Μπάτζιος, μάλλον από υπερβολική σιγουριά, δεν κάνει καλό πλασέ, δεν βρίσκει καλά την μπάλα στην ανυπεράσπιστη εστία του Καραγιαννίδη. Μεγάλη φάση στο 42 για το Μακεδονικό να κάνει το 0-2. 43. Εκτελεί έξυπνα προς τη γωνία ο Πάρης Αποστολίδης. Ήλεξε την πορεία ο Κακουλίδης στο εξωτερικό μέρος των δικτύων out. Αποστολίδης και πάλι ωραία αλλαγή παιχνιδιού για το Θοδωράκη. Θοδωράκης εκκίνησε κακό τελείωμα. Το σουτ δεν ήταν καλό, η μπάλα πέρασε out στο 44. Ωραία προσπάθεια τώρα, μπροστινή παλιά, το πλασέ πάνω από τον τερματοφύλακα, γκολ! Είναι γκολ, είναι το 0-2 από τον Μπάτζιο, ο οποίος ουσιαστικά εξηλαιώνεται για το χαμένο γκολ στο 42 σε καινή εστία, αλλά είπαμε στο ποδόσφαιρο όλα μπαίνουν και όλα χάνονται. Μπάτζιος με πολύ ωραίο τρόπο αδράνεια στην άμυνα του Δοξάτου προλαβαίνει την έξοδο του Καραγιαννίδη με ωραίο ψιλοκρεμαστό σουτ, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Ο Μπάτζιος είναι ο σκόρερ του 0-2 για την ομάδα του Δοξάτου με τη συμπλήρωση 50 λεπτών στο παιχνίδι, στο 50 στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Μαξιλαράκι ασφαλείας πλέον για τον Μακεδονικό Αλιστράτης. Ωραίο τελείωμα από τον Μπάτζιο πάνω από τον εξερχόμενο Καραγιαννίδη, η μπάλα στα δίχτυα 0-2. Το κόρνερ εκτελέστηκε. Δεύτερο δοκάρι. Πολύ μεγάλη ευκαιρία. Δοκάρι με τον Γιώργο τον Γιάντσιο στο δεύτερο δοκάρι. Έπιασε γεμάτα την μπάλα. Βρήκε στο δοκάρι η μπάλα και κατέληξε out. Μεγάλη ευκαιρία για την Αλιστράτη για το 0-3 στο 54. Μετάδοση από την τηλεόραση Star Βορείου Ελλάδος στο Μπαράζ. Καταπληκτική τρίπλα του Παρασκευά. Πέρασε, κάνει και πάσα στον Ιωαννίδη. Ιωαννίδης μέσα στην περιοχή προσπίζει, τον πρόλαβε. Ο Καραγιαννίδης έκοψε την μπάλα και τώρα έχουμε κίτρινη κάρτα για θέατρο στον Ιωαννίδη, ο οποίος θεωρεί ο Σάκης Δηλγεράκης ότι εκβίασε το πέναλτι και το δείχνει κίτρινη κάρτα για θέατρο. Για την ομάδα του Δοξάτου. Πολυχρονάκης εκτελεί προς την περιοχή, περνάει η μπάλα, διώχνει ο Κακουλίδη συνέχεια στη φάση, κόντρες και μπάλα στην αγκαλιά του Κακουλίδη. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για το Δοξάτο να μειώσει, αλλά τελικά ο goalkeeper της Αλιστράτης μπλοκάρει την μπάλα. Πολύ κοντά από αυτό το φάουλ του Πολυχρονάκης στη μείωση του σκορ το Δοξάτο. Ωραία κίνηση καταχειροκροτούμενος από τους φιλάθλους και των δύο ομάδων, και του Δοξάτου και της Αλιστράτης. Στο fair play ο Αντωνιάδης αποχωρεί από το μάτς τραυματισμένος, δεν μπορεί να συνεχίσει το παιχνίδι. Θα έχουμε αναγκαστική αλλαγή για την ομάδα της Αλιστράτης. Ο Αντώνης Δημητριάδης στη δεξιά πλευρά και θα παίξει αριστερά ο Χρήστος ο Γιάντζιος. Έχουμε και ένα μίνι διάλειμμα που έδωσε ο ρέφερης στις δύο ομάδες για να δροσιστούν. Είναι πάρα πολύ ζέστη στο γήπεδο, οπότε σε λίγο πάλι ξεκινάει το παιχνίδι. Νέα απομάκρυνση της μπάλας κατευθείαν στην αγκαλιά του Καραγιαννίδη, που παραλίγο εκεί να γίνει ζημιά, την πρόλαβε τελικά πριν περάσει τη γραμμή παρά τις διαμαρτυρίες των φιλάθλων της Αλιστράτης. Ότι η μπάλα πέρασε τη γραμμή, και σωστά ο Καραγιαννίδης απομάκρυνε την μπάλα για την ομάδα του Δοξάτου. Και τώρα Ιωαννίδης από μακριά, καλό σουτ, πολύ ωραίο γκολ. Καταπληκτικό γκολ από τον Ιωαννίδη, ο οποίος είδε εκτός θέσης τον Καραγιαννίδη. Και με αυτή τη φωτοβολίδα έξω από την περιοχή ουσιαστικά τελειώνει το μάτς. Γράφει το 0-3 για την ομάδα της Αλιστράτης. Στο 82ο λεπτό της αναμέτρησης, Στέφανος Ιωαννίδης είχε assist, είχε πολύ καλή παρουσία στο μάτς, κέρδισε το πέναλτι για το 0-1. Μεγάλος πρωταγωνιστής και με αυτό το υπέροχο σουτ έξω από την περιοχή γράφει το 0-3 Φίλιππη Δοξάτου Μακεδονικός Αλιστράτης. Ο Μακεδονικός πάει για τον τελικό τον Μπαράζ με αντίπαλο τον Άρη Φωτολίβους. Ο Χρήστος Γιάντσιος δεν αφήνει άλλο παιχνίδι. Ο Σάκης Δηλγεράκης τώρα θα σφυρίξει τρεις φορές, φίλες και φίλοι. Μεγάλη νίκη για το Μακεδονικό Αλιστράτης 0-3. Φίλιππη Δοξάτου Μακεδονικός Αλιστράτης 0-3. Οι φιλοξενούμενοι, οι τυπικά φιλοξενούμενοι, πανηγυρίζουν μια νίκη που τους φέρνει στον τελικό του Μπαράζ με αντίπαλο τον Άρη Φωτολίβους. Στο 27 με εύστοχα εκτελεσμένο πέναλτι ο Τοσούνογλου το 0-1. Στο 50 ο Μπάτζιος με ψιλοκρεμαστό σουτ το 0-2. Και στο 82 ο Στέφανος Ιωαννίδης με πολύ ωραίο δυνατό σουτ έξω από την περιοχή διαμόρφωση. Το τελικό 0-3. Τελικό αποτέλεσμα Φίλιππη Δοξάτου Μακεδονικός Αλιστράτης 0-3. Καλό βράδυ σε όλους.
Πάω εγώ για τα λεφτά, έλα κάτω. Εντάξει. Πάρτε κάτω, να δείξω το σκορ. Οι δύο προπονητές μαζί μας, Φίλιππ Δοξάτου, Μακεδονικός Αλεστράτης 0-3. Να ξεκινήσουμε πρώτα από τον ηττημένο, τον Χρήστο Κιωσέ. Δεν τα κατάφερε η ομάδα, πήρε τη δεύτερη θέση, αλλά στον Μπαράζ ήρθε αυτή η ήττα με 0-3. Ένα σχόλιο σου για το παιχνίδι. Καταρχήν θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην αντίπαλη ομάδα και καλή επιτυχία στο επόμενο παιχνίδι. Και πιστεύω ποιος είναι καλύτερος να βγει στην κατηγορία. Κατ' εμέ το παιχνίδι, να σου πω την αλήθεια, κρίθηκε σε τρεις-τέσσερις φάσεις, γιατί δεν είχε δάφνες ποιότητας, μπορώ να πω, και από τις δύο ομάδες. Νομίζω ήταν υποτονικό παιχνίδι, είχε και ζέστη. Δεν είχε τους ρυθμούς που έπρεπε να έχει. Λείπει, πιστεύω, η ποιότητα σε αυτή την κατηγορία. Νομίζω ότι κάποιοι παίκτες, αν δεν σου δώσουν κάτι παραπάνω, νομίζω δεν μπορείς να έχεις βλέψει για να διεκδικήσεις κάτι το καλύτερο. Εμείς από τη δική μας πλευρά νομίζω ότι κάναμε υπέρβαση αυτή τη χρονιά, γιατί είχαμε πάρα πολλά προβλήματα στην αρχή της προετοιμασίας. Νομίζω ότι φέραμε την ομάδα εκεί που ήταν, μπήκαν νεαρά παιδιά αρκετά. Νομίζω χτίσαμε κάτι καλύτερο για την επόμενη χρονιά, πιστεύω. Εάν υπάρχει κάτι και διοικητικό, κάτι καλύτερο υπάρχει, νομίζω ότι θα γίνει κάτι το πιο, πιστεύω, έτσι, πιο επιτυχές, νομίζω, και στο αγωνιστικό κομμάτι. Από εκεί και πέρα δεν μπορούσαμε, πιστεύω, στο σημερινό παιχνίδι να διεκδικήσουμε κάτι, γιατί δεν είχαμε και φάσεις, μόνο μία φάση είχαμε. Εκμεταλλεύτηκε τα δικά μας λάθη, νομίζω, η αντίπαλη ομάδα, τα έκανε γκολ και δικαίως κέρδισε. Δεν θεωρείται αποτυχημένη η χρονιά για το Δοξάτο, γιατί δεν ήταν αυτός ο σκοπός από ό,τι κατάλαβα η άνοδος, έτσι δεν είναι? Όχι, δεν ήταν, γιατί σας είπα ότι σε αυτή την κατηγορία, καλός ή κακός, τα μάτς κρίνονται σε ένα-δύο παιχνίδια. Νομίζω και αν κάνεις γκέλες εκεί, λίγο πολύ όλες οι ομάδες, τις υπόλοιπες ομάδες, οι μικρομεσαίες, κερδίζουν εύκολα, και αν κάνεις γκέλες εκεί, μένεις πίσω, μετά ακολουθείς. Νομίζω και είναι. Και σας είπα ότι πιστεύω πάρα πολύ στην ποιότητα των παικτών. Δηλαδή, μπορεί 2-3-4 παίκτες, αν έχεις μια ομάδα, μπορεί να σου κάνουν και τη διαφορά σε αυτή την κατηγορία. Αυτή η κατηγορία είναι λίγο πιο πολύ υποτονική. Οι παίκτες ψάχνουν καλύτερες κατηγορίες και μεγαλύτερες, δύσκολα να έρθουν εδώ. Και γι' αυτό υπάρχει αυτή η ποιότητα του ποδοσφαίρου, νομίζω. Και κρίνουν, γι' αυτό κρίνονται και τα μάτς. Βλέπετε σε κάποια λάθη που θα κάνουν κάποιοι παίκτες που δεν έχουν διανοτικά ποδοσφαιρικά την αντίληψη να μπορούν να τα απεξέλθουν, και βλέπεις ότι κρίνουν τα παιχνίδια έτσι. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω πολλά λόγια να πω. Να δώσω συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές της Αλεστράτης. Ήταν πειθαρχημένοι για 90 λεπτά. Νομίζω κάνανε ό,τι είπαμε. Είναι πάντα δύσκολο να κερδίζει μια ομάδα του Χρήστου Κιωσέ. Θέλω να τους δώσω συγχαρητήρια. Έχουμε κερδίσει το πρώτο ημίχρονο. Στόχος της ομάδας από την αρχή που χτίστηκε ήταν να αλλάξει κατηγορία. Έχουμε ένα ακόμα ημίχρονο με την πολύ καλή ομάδα του Δοξάτου, με του Φωτολίβους. Θα πάμε εκεί να διεκδικήσουμε ό,τι μας αναλογεί και θα δούμε τι θα μας δώσει το ποδόσφαιρο. Κώστα, έρθε σε μια δύσκολη καμπή στην ομάδα, αίτητος στον πάγκο της Αλεστράτης. Ακόμη και με τον Καστρινό η ομάδα έκανε ισοπαλία. Είσαι ικανοποιημένος έτσι γενικότερα από την παρουσία της ομάδας από τη στιγμή που ανέλαβες, δηλαδή θέλοντας να περάσεις και εσύ κάποια δικά σου πράγματα στην ομάδα? Αίτητος δεν είμαι, έχασα από τη γραμμένη, από το φίλο μου το Στέλιο το Φερφέρι. Ναι, είμαι ευχαριστημένος, δουλέψαμε. Προσπάθησα και εγώ να προσθέσω κάποια πράγματα που έχω μάθει από τους προπονητές που έχω αλλάξει, όπως το Φώτη του Χατζικυριάκου, τον Γιώργο τον Λάλα, για μένα δάσκαλοι. Πάνω σε αυτούς προσπάθησα και εγώ να περάσω όσες γνώσεις έχω. Ακόμα είναι πολύ νωρίς για μένα, δεν ξέρω πολλά πράγματα και εγώ ερασιτέχνης είμαι, προσπαθώ. Αλλά νομίζω ότι κάτι έχουμε αλλάξει, κάτι έχουν καταλάβει τα παιδιά στον τρόπο παιχνιδιού μας. Αυτά δεν θέλω να πω περισσότερο. Και η σκέψη σου για το μάτς με τον Φωτολίβος και κάτι και για τον κόσμο που σας βοήθησε πολύ σήμερα. Και στο Δοξάτου να πει ο Χρήστος κάτι, γιατί νομίζω και η παρουσία των φίλων του Δοξάτου ήταν πολύ σημαντική σήμερα. Για το μάτς με το Φωτολίβος είναι ένα πιο δύσκολο παιχνίδι, με όλο το σεβασμό στην ομάδα του Δοξάτου. Είναι μια ομάδα που συμμετέχει στην Α κατηγορία, έχει παίξει παιχνίδια άλλη ένταση όλη τη χρονιά. Οπότε έχουμε ένα βαθμό δυσκολίας παραπάνω, πάλι με όλο το σεβασμό στην ομάδα του Δοξάτου. Θα πάμε για ό,τι καλύτερο και ό,τι μας αναλογεί όσο για τον κόσμο. Τους ευχαριστούμε πολύ. Είμαστε σίγουροι ότι στην επόμενη φάση θα είναι διπλάσιοι, θα είναι κοντά μας. Και είπαμε, ό,τι είναι να μας δώσει το ποδόσφαιρο θα μας το δώσει.
Για τον κόσμο μπορώ να πω ότι είχα συμμετοχή και στα εντός έδρας παιχνίδια μας ακολουθήσαν και στα εκτός έδρας. Κοιτάξτε, ο κόσμος της κάθε τοπικής κοινωνίας και ιδιαίτερα όταν έχει παρακαταθήκη η κάθε ομάδα και ο κάθε οργανισμός αυτός, ακολουθούν και θέλουν επιτυχίες. Σίγουρα πρέπει να κάνουν αυτές οι ομάδες πάντα υπομονή, γιατί πάντα αναγεννείται κάτι άλλο καινούργιο από κάτω για να μπορείς να διεκδικείς κάτι παραπάνω.